Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι το The Upgrade, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για αναρτήσεις. Όπως σας είχα πει σε προηγούμενα βίντεο, κάποια στιγμή θα ήθελα να σας πω λίγο τις ιστορίες μου γενικά που είχα με τις αναρτήσεις που είχα και στα δύο αυτοκίνητα. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το Colt το πρώτο που είχα, το CZ3. Λοιπόν, στο πρώτο Colt όταν έψαχνα να βρω για ανάρτηση, επειδή δεν υπήρχαν πάρα πολλές, όπως σας είχα πει, και ήταν γενικά και πιο παλιά, νομίζω ήταν το 2011-12, κάπου εκεί έψαχνα και δεν υπήρχαν και πάρα πολλές επιλογές. Μετά προσθέθηκαν ακόμα περισσότερες σιγά σιγά με τον καιρό και ανάλογα και μετά ήταν και οι διαφορές στην τιμή. Η πρώτη ανάρτηση που είχα βάλει στο Colt το πρώτο ήταν η MST. Όπως σας είχα πει, ήταν πάρα πολύ σκληρή. Ποτέ δεν μου έβγαλε κάποιο πρόβλημα ή δεν είχα κάποιο θέμα με την ανάρτηση. Δηλαδή πάντα δούλευε σωστά και έκανα και γύρω στα 10.000 χιλιόμετρα. Δεν είχα να παραπάνω με αυτή την ανάρτηση. Οπότε δεν είχα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Και τώρα ας πάμε να δούμε λίγο την ανάρτηση που φοράω ακόμα στο αυτοκίνητο, που είναι η Bilstein, η B14 PSS. Λοιπόν, αυτήν την ανάρτηση την είχα αγοράσει καινούργια, ήρθε από τη Γερμανία, κόστησε γύρω στα 600 ευρώ αν θυμάμαι καλά, και ήρθε μέσα σε 1-2 εβδομάδες, είχε έρθει στην Ελλάδα κανονικά. Τώρα μιλάμε λογικά γύρω στο 2015-2016 την είχα πάρει, μπορεί και λίγο πιο μετά. Λοιπόν, αγοράστηκε η ανάρτηση, μπήκε πάνω στο αυτοκίνητο, είχα μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος από θέμα, θα σας πω όμως από τι. Από θέμα άνεση μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι γενικά μια πολύ άνετη ανάρτηση, δεν κοπανάει πάρα πολύ σε σχέση με τη map που κοπανάει χωρίς λόγο. Η ανάρτηση συγκεκριμένη κοπανάει μεν σε λακκούβες και τέτοια, αλλά κάνει φυσιολογική κίνηση, φυσιολογικό θόρυβο, και το νιώθεις ότι υπάρχει μια στιβαρή ανάρτηση πάνω στο αυτοκίνητο. Απλά κάνει θορύβους λόγω ότι οι δρόμοι πλέον εδώ στην Ελλάδα, καλά πλέον, γενικά οι δρόμοι στην Ελλάδα είναι ψιλοχάλια. Και θα σας πω τώρα πως μου έχει χαλάσει μέχρι τώρα δύο φορές ή τρεις έχει πάει. Δύο ή τρεις. Νομίζω δύο. Λοιπόν, την πρώτη φορά που την είχα και μου χάλασε, είχα πάει στην Κρήτη διακοπές, και εγώ από βλακία, δηλαδή δεν έφταιγε ουσιαστικά η ανάρτηση, πιο πολύ εγώ έφταιγα, και αναγκάστηκα, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ, στο Πρέβελι. Στο Πρέβελι για να πας υπάρχουν δύο τρόποι. Μπορείς να πας ουσιαστικά μέχρι ένα σημείο και μετά να πας με καραβάκι κτλ. Ή αλλιώς μπορείς να πας απευθείας με το αυτοκίνητο, αλλά πας μέσα από ένα χωματόδρομο. Εγώ δεν θυμόμουν, γιατί είχα πολύ καιρό να πάω, δεν θυμόμουν πως ήταν ο δρόμος. Οπότε πήγαμε κανονικά από το δρόμο. Χώματα, πέτρες, χαμός. Οπότε κάποια στιγμή κάπου χτύπησα σε μια μεγάλη τρύπα, λακκούβα νομίζω ήταν. Και από εκεί χάλασε η μπροστά η δεξιά. Δεν μου έκανε καθόλου εντύπωση. Εντάξει, λογικό ήταν, γιατί την πίεσα χωρίς λόγο. Αυτές οι αναρτήσεις δεν είναι για να πάγουν στο χώμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε η μπροστά δεξιά ταύτισε. Μόλις γύρισα στην Αθήνα, ευτυχώς πήγα και την επισκέβασα. Το καλό είναι με τις Bilstein ότι υπάρχουν ουσιαστικά αντιπροσωπείες οι οποίες ασχολούνται με αυτές τις συγκεκριμένες αναρτήσεις. Εγώ συγκεκριμένα ήξερα δύο καταστήματα τα οποία τις φτιάχνουν. Το πιο κοντινό σε μένα ήταν αυτό που πήγα στην αρχή. Δεν θα σας πω ποια μαγαζιά είναι, γιατί από το ένα μαγαζί είχα πρόβλημα τελικά. Στην επόμενη επισκευή, όχι σε αυτή. Στο πρώτο που πήγα μου την επισκεύασε μια χαρά. Επισκεύασα και τις δύο μπροστά, εννοείται. Εντάξει, δεν επισκευάζεται μόνο η μία, φτιάχνεις και τις δύο. Και υπάρχει και ένας τρόπος ουσιαστικά που σου βάζει κάποια καλύτερα υλικά μέσα για να τις επισκευάσεις και να γίνουν ακόμα καλύτερες. Δηλαδή, κάποια νομίζω βάζουν κάποια διαφορετικά ρουλεμάν μέσα. Και είναι επίσημα αντιπρόσωποι, οπότε θεωρητικά ξέρουν τι κάνουν και γίνεται πολύ καλύτερο το αυτοκίνητο. Μόλις τις έφτιαξα, όντως είχε διαφορά το αυτοκίνητο και ήταν καλύτερα από ό,τι ήταν από τη μαμά. Από τη μαμά δηλαδή, Bilstein, όπως ήταν από την αρχή. Και ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος και δεν είχα κάποιο πρόβλημα μετά. Συνέχισε για κάποιο καιρό ότι δούλευα κανονικά και κάποια στιγμή ξεκίνησαν μετά από γύρω στα 10.000 χιλιόμετρα. 5, όχι πάρα πολύ πάντως, ξεκίνησα πάλι να έχω θόρυβο από μπροστά. Αυτή η φορά δεν ήταν η δεξιά, ήταν η μπροστά αριστερά, δηλαδή του οδηγού. Ξεκίνησε να κάνει ένα θόρυβο και εκείνη, που φαινόταν ότι κάτι έχει γίνει και έχει χαλάσει.
Α, αυτό που δεν σας είπα είναι ότι στην πρώτη φορά που σας είπα για την ανάρτηση, αυτό που είχε χαλάσει, αυτό που είχε χαλάσει στην ανάρτηση την πρώτη φορά, ήταν μέσα η μπουκάλα, έχει ένα σίδερο, το οποίο πηγαίνει μέχρι πάνω, που βγαίνει ουσιαστικά που βιδώνει κιόλας η μπουκάλα, το οποίο αυτό από το ζόρισμα που έκανε από τη λακκούβα, έχει κάνει μια, μέσα μια γρατζουνιά, που αυτή η γρατζουνιά αφήνει τα λάδια να περάσουν, οπότε δεν δουλεύει σωστά η ανάρτηση και αρχίζει και βγαίνει το λάδι προς τα έξω. Οπότε χαλάει όλο το σύστημα αυτό που έχει την πίεση μέσα και αρχίζει και χάνει πίεση η ανάρτηση, οπότε δεν δουλεύει σωστά. Τώρα στη δεύτερη φορά που χτύπησε, άρχισε και χτύπαγε από αριστερά, αποφάσισα να μην το πάω το αυτοκίνητο στο συνεργείο αυτό που το είχα πάει την πρώτη. Γιατί λέγανε ότι πηγή αυτός ο πρώτος που είχα πάει ήταν ακριβώς και ότι και ο άλλος κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Να ενημερώσω κάτι. Ότι όλο αυτό, η επισκευή, το κόστος ουσιαστικά της επισκευής ανάρτησης, νομίζω ότι την πρώτη φορά που είχα πάει, που είχα αλλάξει τα δύο μπροστινά που μου είχαν επιδιορθωθεί, ήταν γενικά γύρω στα 120 ευρώ. Κάπου εκεί γύρω στα 100-120 ευρώ ήταν η επισκευή την πρώτη φορά. Αλλά υπολογίστε μέσα σε αυτά, δεν είναι η αφαίρεση της ανάρτησης. Δηλαδή είναι μόνο να τις πας εκεί, να τις επισκευάσουν, να τις πάρεις και να φύγεις. Οπότε βάλε ότι κανονικά αν πας σε ένα συνεργείο, να πάει να σου βγάλει την ανάρτηση για να την πας εκεί να την επισκευάσεις, εννοείται ότι έχει μεγαλύτερο κόστος. Δηλαδή εγώ όταν είχα ρωτήσει, νομίζω εκείνος μου είχε πει γύρω στα 60 ευρώ για να μου τις βγάλει και να τις επισκευάσει, δηλαδή 60 συν 100-120, δηλαδή γύρω στα 180 ευρώ. Και γενικά σε όποιο συνεργείο πήγα, εκεί μου είπαν, δηλαδή θέλουν γύρω στο 50 με 60 ευρώ για να βγάλουν τις μπροστά αναρτήσεις. Επειδή έπιαναν τα χέρια μου ουσιαστικά και ήξερα να το κάνω και δεν θεωρούσα ότι ήταν κάτι τρομερό, τις έβγαλα μόνος μου. Αλλά σκεφτεί ότι η διαδικασία αυτή για να τις βγάλεις δεν είναι απλή. Δεν ξέρω αν σας έχω δείξει το βίντεο, νομίζω κάπως σας έχω δείξει, που πρέπει να βγάλεις ουσιαστικά όλη την μπανιέρα, να βγάλεις την πάνω την μπάρα θόλων, βγαίνουν όλα αυτά, πρέπει να βγουν από κάτω τα ψαλίδια οι αναρτήσεις. Θέλει μια διαδικασία δηλαδή και επίσης μένεις χωρίς αυτοκίνητο. Οπότε, για να μπορέσω να το κάνω την πρώτη φορά, εννοείται ότι το έκανα. Τέλος με αυτό. Στη δεύτερη φορά, τις βγάζω, τις πάω στο συνεργείο ουσιαστικά πάλι, οπότε έχω μείνει χωρίς αυτοκίνητο, τις βάζω πάνω στα μάξι, περνάνε μια-δυο μέρες και παιδιά ξανακάνει πάλι το ίδιο θόρυβο που έκανε εξ αρχής. Δηλαδή ήταν απίστευτο, ήταν σαν να μην επισκευάστηκε ποτέ. Και μου λέει, εντάξει, μπορεί κάτι όντως να έγινε λάθος, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει, και βάλτε πάλι στο μυαλό σας. Πάλι λύσιμο το αυτοκινήτου, πάλι βγάσιμο της ανάρτησης, πάλι επιστροφή στο συνεργείο εκεί που το είχα πάει. Και πάω ότι την πρώτη φορά νομίζω μου είχε πάρει γύρω στα 80 ή 90 ευρώ πάλι για την επισκευή και των δύο. Του το ξαναπήγα. Στη δεύτερη που το ξαναπήγα μου είπε, ναι, μπορεί να έχει αστοχία υλικού και γι' αυτό να σου δημιουργήσει όλο αυτό το πρόβλημα και να έγινε πάλι το ίδιο, γιατί πάλι, και ενώ θεωρητικά μου άλλαξε τα πάντα, δηλαδή μου άλλαξε πάλι και τα ρουλεμάν και την μπάρα αυτή, το μεταλλικό αυτό που βγαίνει προς τα έξω, πάλι όταν μου το έβγαλε και μου το έδειξε, και εκείνο πάλι είχε γρατζουνιά. Τώρα ή μου είπε μούφες και δεν το άλλαξε ποτέ και γι' αυτό το λόγο ξαναδημιουργήθηκε το πρόβλημα, ή βασικά δεν λύθηκε ποτέ, απλά τσίχε εκεί πέρα, έκανε μια πρόχειρη επισκευή και τη ξανάβαλε πάλι μέσα, ή όντως είχε αστοχία υλικού. Τη δεύτερη φορά είναι ότι δεν πλήρωσα τα ίδια χρήματα, νομίζω πλήρωσα γύρω στα 30 ευρώ μόνο που ήταν το κόστος των υλικών, κάτι τέτοιο, γιατί αυτό γίνει πριν 1-2 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά. Την ξαναβάζω πάλι την άρτηση μέσα και παιδιά, σε 5-6 μέρες πάλι το ίδιο. Εννοείται ότι το πρόσεχα πάρα πολύ, εννοείται ότι δεν έπεσα σε καμία λακκούβα μεγάλη να πω ότι δημιουργήσα εγώ το πρόβλημα ή οτιδήποτε, αλλά είχε πάλι το πρόβλημα το ίδιο όπως και την πρώτη φορά. Από εκεί πέρα δεν έκανα κάτι με αυτόν, γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να βρω άκρη, γιατί την πήγα και την δεύτερη φορά, δηλαδή ήδη θεωρητικά μου τη διόρθωσε όπως μου είπε ο ίδιος, αλλά τελικά δεν άλλαξε τίποτα, οπότε δεν είχε κάποιο νόημα να ξαναμπω πάλι σε αυτή τη διαδικασία, ούτε να πάω να τσακωθώ. Γιατί απλά καταλαβαίνεις ότι κάποια μαγαζιά δεν ξέρουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά δεν μπορούν να το παραδεχτούν, να σου πούν ότι δεν μπορώ να το κάνω. Παίρνουν τσάμπα λεφτά όπως πήρε ο συγκεκριμένος. Μου πήρε ουσιαστικά δύο φορές, πληρώθηκε από μένα και τελικά δεν έκανε τίποτα στην ανάρτηση. Μετά το πήγα στο συνεργείο το δικό μου που φτιάχνω εκεί το αυτοκίνητο. Αυτός το είδε την ανάρτηση κτλ. Και μου είπε, μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει πάλι με την μπουκάλα. Την πήγε πάλι σε κάποιον δικό του, τον οποίο ήξερε και αυτός ότι και αυτός φτιάχνει αναρτήσεις πάλι και ασχολείται και αυτός με Bilstein, και πήγε και την έφτιαξε. Τελικά, όντως διορθώθηκε η ανάρτηση.
με το παιδί που μίλησα με το συνεργείο που την πήγε την άρτηση σε εκείνο το συνεργείο το άλλο για να τη διορθώσει, μου είπε ότι φάνηκε ότι αυτός που σου είχε φτιάξει την άρτηση δεν την είχε φτιάξει καθόλου σωστά, μέσα δεν τα είχε βάλει σωστά τα πράγματα, οπότε γι' αυτό υπήρχε πρόβλημα. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτός που την έφτιαξε δεν ήξερε από coilover, ήξερε από μαμά από άλλες αναπτύσσεις Blistain που δεν χρειαζόταν αυτές τις διαδικασίες που χρειαζόταν οι coilover. Οπότε τελικά ήθελε ξανά φτιάξιμο, ευτυχώς δεν είχε χαλάσει το σιδεράκι το μεταλλικό αυτό το καινούριο που είχε βάλει ο προηγούμενος μηχανικός, οπότε ξαναμπήκε μέσα και έγινε μια επιδιόρθωση πάνω σε αυτή. Σε αυτή την περίπτωση είναι το νομίζω πλάι πλήρωσα γύρω στα 30-40 ευρώ, οπότε σκεφτείτε λίγο τι κόστος έχω πληρώσει για την άρτη συγκεκριμένα από τότε που την πήρα και μετά που επιδιορθώθηκε 3-4 φορές συγκεκριμένα. Και μετά από εκεί πέρα ήταν εντάξει. Πέρυσι το καλοκαίρι ή πρόπερση. Πρόπερση το καλοκαίρι, γιατί αν θυμάστε καλά, το αυτοκίνητο όταν το είδατε εσείς, φόραγε τη μαμά ανάρτηση. Επειδή το καλοκαίρι άκουγα κάποιους θορύβους, οι οποίοι ακούγονταν πάλι από εκεί κάπου κοντά από την ανάρτηση και το φοβήθηκα μην πάω πουθενά διακοπές και μην είναι πάλι ανάρτηση και χτυπήσει και μείνω και από αυτοκίνητο και δεν θέλω να χαλάσω διακοπές ουσιαστικά για αυτόν τον λόγο. Οπότε έβαλα πάλι τη μαμά ανάρτηση να είμαι σίγουρος. Και από εκεί πέρα, μετά αφού είχα βάλει τη μαμά, ήμουνα ok, το χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητο, εννοείται τεράστια διαφορά οδηγικά και οτιδήποτε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Και γι' αυτό μετά από κάποιο καιρό, όπως λέτε, ξανάβαλα την ανάρτηση. Η ανάρτηση αυτή τη στιγμή δουλεύει μία χαρά, και μπροστά και πίσω. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, ευτυχώς, δουλεύουν όλα ok μέχρι τώρα. Και εγώ γενικά το προσέχω το αυτοκίνητο, δεν πηγαίνω από λακκούβες και τέτοια, γιατί ξέρω το ότι αυτές οι αναρτήσεις δεν είναι για τέτοια πράγματα, θέλουν αρκετή προσοχή. Καλά, γενικά οι αναρτήσεις το θέλουν αυτό, αλλά ειδικά όταν βάζεις μία coilover ανάρτηση πάνω, έχεις δώσει κάποια χρήματα παραπάνω και θες να έχεις καλύτερη απόδοση και να μην έχεις τα ίδια θέματα που έχεις με μια μαμά ανάρτηση. Οπότε όπως καταλάβατε, η ανάρτηση αγοράστηκε γύρω στα 6 εκατοστάρικα, αλλά υπολογίστε γύρω στα 80-100 για να μπουν, 6-80, βάλετε την πρώτη επισκευή 120, άλλα 80 ευρώ και βάλετε και τις επόμενες γύρω στα 200 ευρώ ακόμα, δηλαδή πάμε γύρω στο χιλιάρικο, χωρίς να βάλετε μέσα το κόστος το ενταφέρει στον αμορτισέ. Δηλαδή κάθε φορά υπολόγισε ότι τα έβγαλα 4 φορές ή 3-4 φορές, γύρω στα 60 ευρώ κάθε φορά. Δηλαδή άλλα γύρω στα 240 ευρώ θα ήθελε αν τα έβαζα και τα έβγαζα. Αυτό τι συμπεραίνει ουσιαστικά, ποιο είναι το νόημα όλης της ιστορίας που σας είπα, για να ξέρετε κι εσείς, ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή που πας και επισκευάζεις οτιδήποτε έχει πρόβλημα ή ποιο συνεργείο εμπιστεύεσαι για το αυτοκίνητό σου για να κάνει τα σέρβις στο αυτοκίνητό σου ή να κάνει επισκευή κάποιων ανταλλακτικών που έχεις ή οτιδήποτε. Γιατί τελικά πάνε να πας σε κάποιον για πιο οικονομικά ή για θεωρητικά κάτι που είναι καλύτερο σαν συνεργείο και τελικά παίρνεις αυτό το αποτέλεσμα και μπαίνεις σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο το οικονομικό. Γιατί συγκεκριμένη την περίπτωση εγώ για να γλιτώσω κάτι από το οικονομικό θέμα τα έκανα μόνος μου. Οπότε μόνο η κούραση και μόνο σκεφτείτε αυτές τις ημέρες όλες που μείνα χωρίς αυτοκίνητο. Γιατί πραγματικά μένεις χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς να είσαι δεν δουλεύει το αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Και επίσης δεν είχα το mount έστω στα μαμά amortisseur να βάλω τα μαμά μέχρι να κάνω τη δουλειά μου και να επιβεβαιωθούν ότι είναι όλα ok. Αλλά και πάλι και να το έκανα αυτό έπρεπε πάλι να το δέσω, πάλι να το λύσω και σκεφτείτε όλες αυτές τις διαδικασίες ενώ έχω χώρο. Όχι με ανυψωτικό ή οτιδήποτε, αλλά τουλάχιστον έχω ένα χώρο που μπορώ να βάλω το αυτοκίνητο μου να το αφήσω εκεί δύο μέρες και να μην έχω κανένα πρόβλημα. Αν έμεινα σε κάποια πολυκατοικία ή οτιδήποτε και το αυτοκίνητο πρέπει να μείνει κάπου έξω, δεν μπορούσα να αφήσω το αυτοκίνητό μου έτσι. Θα έπρεπε απλά να πληρώνω 60-60 για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά του και να με κοροϊδεύει ουσιαστικά και να πρέπει να κάνω αυτή τη διαδικασία όλο με την ανάρτηση. Οπότε πάρα πολύ προσοχή που κάνετε επισκευή το αυτοκίνητό σου και τα πάντα για να μην μπλέξεις οποιαδήποτε διαδικασία. Ξέρω ότι η ιστορία μου δεν είναι κάτι εξωπραγματικό και διαβάζω κάποιες ιστορίες ειδικά με θέματα με βαψίματα ή με λυσίματα μοτέρ και τέτοια τα οποία είναι πάρα πολύ πιο σοβαρά, αλλά ακόμα και αυτό είναι μεγάλη ταλαιπωρία για κάποιον να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία ενώ εξ αρχής θα μπορούσε να έχει λυθεί απλά με μια σωστή επιδιόρθωση και εγώ θα μπορούσα δηλαδή να είχα πάει σε αυτό που είχα πάει την πρώτη φορά που μου τη επιδιόρθωσε και θα ήμουν μια χαρά. Αλλά λέγοντάς μου ότι όντως θα είναι καλύτερος αυτός που θα πας ο δεύτερος ουσιαστικά και καλύτερος και είναι και πιο οικονομικός, λέω ok, γιατί να μην δοκιμάσω και σε αυτόν. Αλλά τελικά είδα ότι το αποτέλεσμα πραγματικά ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό που έκανα και το πλήρωσα με τις τόσες φορές που έβαλα τις αναρτήσεις ή οτιδήποτε. Οπότε λοιπόν αυτό ήταν το βίντεο, ήταν ατυχίες που είχα με τις αναρτήσεις που είχα βάλει στο αυτοκίνητο.
Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε να βλέπετε όλα τα βίντεο των The Upgrades. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε παρόμοιες εμπειρίες γενικά με συνεργεία ή τέτοια θέματα. Για να δω τελικά ότι δεν είμαι μόνο εγώ που τα έχω πάθει. Αν και έχω δει από σχόλια από άλλους ότι τα έχουν πάθει πάρα πολύ δυστυχώς. Και όχι μόνο σε θέμα αναρτήσεων και σε θέματα επισκευής, μοτέρ, τα πάντα. Οπότε γράψτε μου κάτω στα σχόλια να τα δω κι εγώ. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας.